Πούμε για το, να θυμίσω για, τις, για το διαγωνισμό ο οποίος τρέχει από τους Μήλους Κρήτης. Να πούμε λοιπόν ότι αν ενδιαφέρεστε να κερδίσετε ένα από τα 15 πλούσια δώρα, μεταξύ των οποίων δωροεπιταγές 500 και 100 ευρώ από το κατάστημα Μαντωνανάκης Home, μπορείτε και εσείς να πάρετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό συνταγών που διεξάγουν οι Μήλοι Κρήτης. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αρκεί να ακολουθήσετε τρία απλά βήματα. Συμπληρώστε το κουπόνι συμμετοχής στο διαγωνισμό. Το κουπόνι βρίσκεται στα έντυπα συνταγών των Μήλων Κρήτης που διανέμονται δωρεάν από τα σούπερ μάρκετς και στο www.meals.gr. Δύο, δηλώστε πάνω στο κουπόνι την κατηγορία στην οποία επιθυμείτε να διαγωνιστείτε. Οι κατηγορίες, είπαμε για την προηγούμενη φορά, είναι 5. Είναι η υψηλής διατροφικής αξίας, το πρωτότυπο ψωμί, παραδοσιακή πίτα, παραδοσιακή κριτική συνταγή και πρωτότυπη συνταγή. Στέλνετε το κουπόνι και τη συνταγή σας την οποία έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο από τα αλεύρια των Μήλων Κρήτης στους Μήλους Κρήτης με τον ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικά. Οι συνταγές γίνονται δεκτές μέχρι και 28 Φεβρουαρίου και μετά το έργο αναλαμβάνουν οι κριτές κύριοι Γιάννης Αποστολάκης και Γιώργος Μακρύς, επαγγελματίες ΣΕΦ και εγώ υποφαινόμενοι. Που θα κρίνω την κατηγορία υψηλής διατροφικής αξίας. Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν τρεις νικητές, συνολικά 15. Ο πρώτος νικητής κάθε κατηγορίας κερδίζει μία δωρεοπιταγή 500 ευρώ από το κατάστημα Μαντωνανάκης Home. Οι νικητές ανακοινώνονται από την εκπομπή μας κάθε εβδομάδα από το διάστημα 12 Τρίτου με 13 Τετάρτου. Τέλεια. Μέχρι λίγο πριν το Πάσχα. Δεν σε διακόψαμε καθόλου, το πρόσεξε, φαντάζομαι. Το πρόσεξα και σε αλλά τώρα θα σε διακόψουμε. Πολύ ωραία. Ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός που τρέχει λοιπόν και όσοι ενδιαφέρει. Και σχετικά φυλάδια θα βρείτε στα σούπερ μάρκετ αλλά και στο site των Μήλων Κρήτης www.mils.gr. Ωραία. Γενικά όλες τις πληροφορίες βρίσκονται εκεί μέσα και η διεύθυνση των Μήλων Κρήτης που μπορούν να αποστείλουν τις συνταγές τους μαζί με το κουπόνι συμμετοχής και φαντάζομαι και όλες οι λεπτομέρειες. Μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει κατευθείαν και με τους Μήλους Κρήτης για να πάρει λεπτομέρειες. Ακριβώς. Ο διαγωνισμός τρέχει πανελλαδικά, δεν αφορά μόνο την Κρήτη, υπάρχουν και άλλοι που μας βλέπουν και μέσω. Οπότε η κατηγορία αυτή με την παραδοσιακή συνταγή μπορεί να είναι μια παραδοσιακή συνταγή που θα είναι από τη Μακεδονία και θα κερδίσει. Ακριβώς, δεν υπάρχουν όρια. Άλλο το κριτική, υπάρχει και η παραδοσιακή πίτα. Αλλά και η υψηλή διατροφική αξία δεν είναι μόνο στοιχείο κριτικό. Υπάρχουν τόσο φαγητά πανελλήν, τα οποία έχουν ιδιαίτερη διατροφική αξία για τον οργανισμό μας. Μαζί μας και σήμερα το Πρίμα Πλώρα, τώρα Εθιμνό. Πάλι δεν καταφέραμε να πάμε το Σαββατοκύριακο. Είδατε γιατί το σχεδιάζαμε και να εγώ κρεβατώθηκα, με ματιάσατε. Αυτό είναι. Δεν θα το ξανασχεδιάσουμε για να πάμε λοιπόν. Τι δε. Δεν κατάλαβα. Αυτό πάνω από ήταν κάτι ενδοοικογενειακό. Θέλετε να το ξαναπείτε, δεν θα το πούμε στον αέρα. Αλλά είναι. Α, ναι, είναι τα. Αυτή είναι κάποιοι φίλοι, ένα ζευγάρι που φωτογραφήθηκαν για τις ανάγκες της διαφήμισης του. Τι πρόβλημα έχετε εσείς. Εστιατορίου. Α, πα, καλοί άνθρωποι πάλι σήμερα. Στα καλά. Πρίμα Πλώρα, λοιπόν, στο ακόμα δεν Ρέθινο, καλά. Ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, ειδηλιακό μέρος, εξαιρετικές γεύσεις, άψογο σέρβις, ό,τι ζητάτε θα το βρείτε εκεί και μόνο. Και μπορούμε να επανέλθουμε στο θέμα μας, που και είναι γιατί αρρώστησε η γωγό. Ακριβώς. Σκεπτόμενοι τώρα το γεγονός ότι η γωγό αρρώστησε, σκέφτηκα κι εγώ, λοιπόν, να κάνουμε ένα θεματάκι σχετικά με τις ιώσεις. Να πούμε και πηγή έμπνευσης. Βεβαίως. Θα ωφελήσει πάρα πολύ κόσμο, εκτός από τη γωγό. Κοιτάξτε, η εποχή μας. Όλο τον υπόλοιπο κόσμο, εκτός από τη γωγό. Η εποχή τώρα είναι, εντάξει, μέσα στις ιώσεις, μέσα στα κρυολογήματα, μέσα στον πυρετό. Μα υποτίθεται, εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί η εποχή είναι μέσα στις ιώσεις και μέσα στα μικρόβια. Από τη στιγμή που με τόσο κρύο θα πρέπει να έχουν ψοφήσει τα πάντα. Ναι, αλλά μην ξεχνά ότι έχουμε πάρα πολύ υγρασία στον τόπο μας, ειδικά εδώ πέρα. Η υγρασία κρατάει υγρασία, τα βέβαια. Και υπάρχουν κάποια μικρόβια που ζουν από το κρύο. Βέβαια, και είναι ανθεκτικά. Δηλαδή το κρύο τα συντηρεί. Και μόλις γίνει ο καιρός καλός. Όσο περνάνε τα χρόνια. Ζουν κάποια άλλα. Δηλαδή δεν την γλιτώνουμε. Τα μικρόβια και όλα αυτά τα βακτήρια είναι πάρα πολύ ανθεκτικά στον χρόνο. Μην νομίζει δηλαδή ότι αυτές οι θερμοκρασίες είναι ικανές να καταστήλουν έναν ιό. Σωστά, παιδιά. Εγώ μέχρι προχθές το βράδυ είχα ένα κουνούπο στο σπίτι μου. Απίστευτο. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Και μύγες. Αν είναι δυνατόν. Καλά, εντάξει. Πού ζούμε πια. Μύγες, στην Αφρική. Πάτα κάτω λοιπόν. Θα δούμε κάποιες βιταμίνες οι οποίες πραγματικά μπορούν να μας βοηθήσουν. Εφόσον βέβαια τηρούμε ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο καθ' όλη τη διάρκεια, καθ' όλη την διατροφή μας, έτσι, και όχι μόνο όπως τώρα εγώ, όταν αρρωστήσουμε να πάμε να στρίψουμε 5-6 πορτοκάλια και να πιούμε το χυμό. Και πάλι καλά, αλλά θα μπορούσα να μην το είχα κάνει ούτε αυτό. Εντάξει, το ίδιο θα σου έκανε. Κοίτα, ενστικτοδός θα κάνεις κάτι τέτοιο, δεν.
Και εγώ τη μαλωτήρα τη θυμάμαι μόλις αρχίζω και δεν αισθάνομαι. Αν δεν με πιέζανε, δεν θα το έκανα καθόλου. Σταμάτα. Ορίστε, κατάλαβα. Να καλά, είμαι μάνα. Όχι, να λέω. Πολλά φιλιά στην ηρωίδα, μάνα. Αυτά που θα πούνε δρούν καθαρά σε προληπτική βάση, έτσι. Προλαμβάνουμε λοιπόν μια κατάσταση και όχι να τη θεραπεύσουμε τρώγοντας ένα πορτοκάλι ή ένα μπρόκολο. Ή παίρνοντας αντιβίωση. Μπρόκολο. Τι έπαθε εγώ με τη λέξη μπρόκολο. Δεν σου αρέσει τη λέξη. Θα σου ξανανεύει δηλαδή. Να δούμε πρώτα την βιταμίνη Α στις κάρτες που σας έχω ετοιμάσει. Όπου είναι μια βιταμίνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και στη σωστή λειτουργία ορισμένων κετάρων του ανοσοποιητικού συστήματος. Πού βρίσκονται τώρα αυτές οι βιταμίνες, η βιταμίνη Α, στα αυγά, στα γαλακτοκομικά, στις γλυκοπατάτες. Α, είναι... χωρίς σε γλυκοπατάτες. Τι είναι να γίνει πάρα πολύ της μόδας να η γλυκοπατάτα. Ρωτήσω κάτι, πρέπει τη γλυκοπατάτα τη βρίσκεις ή σου τυχαίνει. Δηλαδή υπάρχει τι και λάτε. Νομίζω ότι αυτό... Ναι, είναι σαν τα Fortune. Αυτό μη χαθεί, θα το χρειαστούμε. Συγγνώμη, ενώ ότι πας και υπάρχει στο σούπερ μάρκετ ταμπελάκι που λέει γλυκοπατάτα. Ακριβώς. Ή απλά μέσα στις πατάτες που μπορεί να τύχει μια γλυκοπατάτα. Είναι μετανάστρια. Τι λες, παιδάκι μου, πόσες φορές έχεις φάει και... Τρως και κάποια στιγμή λες, όχι, γλυκοπατάτα. Όχι, καμία σχέση. Μανώλη και εσύ γελάς. Αγάπη μου, είμαστε τυχεροί σήμερα. Μας έτυχε μια γλυκοπατάτα στο τσουβάλι με τις πατάτες. Τι είναι, εμένα μου έχει τύχει. Μέσα γλυκοπατάτα. Μου έχει τύχει μέσα στη μερίδα της τηγανιτής πατάτες που τρώγω. Ξαφνικά, εκεί που τρώγω κανονικές πατάτες, θα έρχεται και η γλύκα. Ναι, έρχεται και έρχονται κάποιοι. Λοιπόν, τη γλυκοπατάτα. Ευτυχώς μου γύρισε. Είναι λίγο πιο γλυκιά από τις άλλες. Πιο τρυφερή, πιο ρομαντική. Ας τον δεν ξαναμιλάω μέχρι το τέλος σου το λέω. Μέχρι τη διαλύση. Στο κάνω. Τι ήθελε κορυφή. Λοιπόν, ευτυχώς που το άλλο. Δεν μοιάζει και πάρα πολύ με την πατάτα, θέλω να σου πω. Έχει πιο ανώμαλο μέγεθος και σχήμα. Αλλά είναι πατάτα. Είναι πατάτα. Είναι ντροπή. Έχει ένα έντονο πορτοκαλί χρώμα. Αλήθεια. Ναι. Ναι, δεν έχει και πολύ σχέση με το χρώμα και το ύφος που έχει μια κλασική κοινή πατάτα. Υπάρχουν αυτές. Μωρέ, έλα να σου πω. Υπάρχουν τέτοιε πατάτε στο σούπερ μάρκετ που δεν έχω συναντήσει ποτέ. Ναι, υπάρχει. Και τρελαίνομαι για γλυκοπατάτα. Μήπως δεν έχω φάει γλυκοπατάτα και νομίζω ότι αυτέ που τυχαίνουν στο πιάτο είναι γλυκοπατάτα. Αν δεν συναντήσω καμία, δεν θα τη πω τίποτα. Χαιρετίσματα. Να έρθει να την γνωρίσω από κοντά. Να την βάλουμε και στην εκπομπή. Πολλά γλυκά φιλιά έχεις από την εκπομπή. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά. Εγώ είμαι άρρωστη, δεν πειράζει και να κάθομαι έτσι. Εδώ είμαστε και πάλι, καλώς ήρθατε. Νίκη Ανδρουλάκη στο κόκκινο και σήμερα. Μας αναλύει γιατί η... Γιατί μπορεί να αρρωστήσουμε κάτι τέτοιο. Όχι, μας εξηγεί πώς μπορούμε να προλάβουμε τα κρυολογήματα. Γιατί και γιατί. Μπράβο. Μας το πες και έξυπνο. Προληπτικά. Ωραία. Ποιες είναι λοιπόν οι προληπτικές κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά τη διατροφή μας, ώστε να μην έχουμε προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όπου οι ασθένειες είναι σε έξαρση. Κοίτα, δίνει διάλεξη τώρα, έτσι. Ενώ θα μπορούσα άνετα να χρησιμοποιήσει τον τίτλο, πόσο στη διατροφή μπορεί να ενισχύσει τον εσωτερικό σα. Να σα πω ότι άτομα τα οποία έχουν ακολουθήσει σωστή διατροφή για να χάσουν κιλά, έχουν περίπου 40% μειωμένες πιθανότητες να αρρωστήσουν αυτό το διάστημα που ακολουθούν τη διατροφή τους. Και μετά σου λέει αδυνάτησες και γι' αυτό έχεις εξασθενήσει και δεν ασθένεις. Που καμία ισορροπημένη σωστή διατροφή δεν εξασθενεί τον οργανισμό, αντίθετα τον ενισχύει τον οργανισμό. Σε όλα τα επίπεδα και στο νοσοποιητικό. Να δούμε λοιπόν τις τροφές. Είχαμε σταματήσει στις γλυκοπατάτες. Ας το προσπεράσουμε. Θα το προχωρήσουμε όμως το θεματάκι. Λοιπόν, τα πράσινα φιλόδη λαχανικά όπως είναι το σπανάκι, η λόλα, η ρόκα και όλα αυτά. Οι φιλενάδες που λέγαμε. Οι φιλενάδες. Πάντα πακέτο. Αλλά και τα βερίκοκα. Αχ, τα βερίκοκα θα τα βρεις χειμώνα. Εντάξει, υπάρχουν και αποξηραμένα. Έχει κομπόστα, έχει. Πόπο, ωραία, η κομπόστα. Να σας πω ότι επειδή ας πούμε υπάρχει ένα το αποξηραμένο βερίκοκο, δεν σημαίνει. Ναι, δεν σημαίνει ότι έχουν καταστραφεί βιταμίνες του. Μπορούμε να τα προμηθευτούμε και αυτά, αν μας αρέσει. Ας έχουν τα αποξηραμένα, καμιά φορά είναι καλύτερα. Όχι. Όχι. Δεν σε χάλασα. Αγίωση κανονικά. Στην κομπόστα κι αν δεν είναι. Όχι. Η κομπόστα εντάξει, θα τα αναλύσουμε. Την κομπόστα γιατί δεν δίνουν στο νοσοκομείο.
Γιατί είναι κάτι πάρα πολύ φτηνό. Γιατί είναι φτηνό. Ένα φτηνό γλύκισμα. Εντάξει, είναι ένα υδατάνθρακας που το έχει λίγη ζαχαρίτσα, ενέργεια μας δίνει. Α, μας δίνει ενέργεια. Βέβαια, σαν υδατάνθρακας φυσικά θα μας δώσει ενέργεια. Ωραία. Αυτό. Μέχρι εκεί. Και γλύκα. Μας δίνει και γλύκα. Και επίσης δεν θέλει και δόντια. Για όλα, για όλους τους ασθενείς. Για όλες τις ηλικίες. Λοιπόν, να περάσουμε στη βιταμίνη C, την πιο γνωστή βιταμίνη που όλοι θυμόμαστε όταν έχουμε ήδη όμως κρυολογήσει, όπως έκανε και η Γογό. Άντε πάλι. Η βιταμίνη λοιπόν C θεωρείται από τα καλύτερα θρεπτικά συστατικά για την καλή λειτουργία του ανασωπητικού μας. Και πού θα βρούμε βιταμινούλα C? Στα εσπεριδοειδή, όπως φυσικά το πορτοκάλι, το γκρέι, το λεμόνι, οι φράουλες, το καρπούζι, αλλά και πολλά λαχανικά όπως το κουνουπίδι, το μπρόκολο και το σέλινο. Το σέλινο ειδικά έχει πάρα πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε. Και τώρα πώς θα φας σέλινο, πρέπει να είναι σε ένα φαγητό. Να το ανακατέψεις σε ρινό με το σέλινο. Ναι, μπορείς να το ανακατέψεις σαλάτα, να κάνεις μία σούπα με λαχανικά. Επίσης, ομό δεν τρώγεται το σέλινο, είναι άθλιο. Μια σούπα είπα. Να βάλεις σέλινο, να βάλεις τον μπρόκολο. Αφού σούπα. Και γενικά να το προτιμάτε το σέλινο, θεωρείται μια από τις πάρα πολύ καλές τροφές. Σε φασολάδα ευχαριστώ. Και όχι μόνο για το ανοσοποιητικό μας, αλλά και για την καλή κυκλοφορία της λέμφου, που συμβάλλει στην πολύ καλή αποτοξίνωση. Έχει δηλαδή ιδιότητες τέτοιες που το καθιστούν σαν ένα από τα καλύτερα τρόφιμα που υπάρχουν για τους αυτό που λέμε και δεν ξέρω αν στέκει αυτό που λένε για το σέλινο ότι έχει αρνητικές θερμίδες και καλά ότι βοηθάει στο να δυνατήσεις. Πώς? Κοίταξε, η βοήθεια που μπορεί να. Καταρχήν, να μην παρεξηγήσουμε κάποια πράγματα, την πρόταση και μόνο το ότι βοηθάει να δυνατήσουμε. Δεν υπάρχει φαγητό που να μας βοηθάει, ούτε να μας παχαίνει όμως αντίστοιχα. Αλλά από το γεγονός ότι μπορεί να μας προσφέρει μια καλύτερη αποτοξίνωση του οργανισμού, να βοηθήσει δηλαδή ως προς αυτό, μπορούμε να πούμε ότι ναι, είναι ένα φαγητό που εντός αγωγικών βοηθάει στο αδυνάτισμα. Αλλά με προσοχή πώς εκφράζουμε αυτές τις προτάσεις, έτσι. Γιατί υπάρχουν πολλές παρανοήσεις. Δεν αρχίσουν όλα να τρώνε σέλινο όλη μέρα. Μπράβο, δεν θα φάμε να τρώνε σέλινο για να δυνατήσουμε. Με αυτή την έννοια το λέω. Ακριβώς. Λοιπόν, βιταμίνη Ε. Πολύ γνωστή βιταμίνη. Πού βρίσκεται η βιταμίνη Ε κατά κύριο λόγο, εγώ. Στα φυτικά, έλαια, τα καρύδια, του σπόρου, τη σόγια, το μαρούλι, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά. Πώς φάνηκε καλό. Αλλά και φυσικά το ελαιόλαδο. αντιοξυδοτική βιταμίνη, η οποία συμβάλλει στην εξοδοτέρωση των ελευθέρων ριζών. Και είναι πολύ καλή και το δέρμα. Πάρα πολύ καλή. Επουλωτική σαν βιταμίνη για το δέρμα. Και αναπλαστική. Ακριβώς. Αποβάλλει τις ελεύθερες ρίζες του οργανισμού με αποτέλεσμα να λειτουργεί καλύτερα. Και ένας οργανισμός αποτοξινωμένος γενικά λειτουργεί πάρα πολύ πιο σωστά. Και νομίζω έχει και αντιγυραντικές δράσεις η βιταμίνη Ε. Αφού είναι αντιοξυδοτική. Για σένα δουλεύω πάλι. Έτσι. Βεβαίως να πω ότι οτιδήποτε καταναλώνουμε σε βιταμίνη Ε θα πρέπει να είναι μη κατεργασμένο και ομό. Δηλαδή το ελαιόλαδο να μην το χρησιμοποιούμε τηγανισμένο, θεωρώντας ότι έχουμε πάρει τη βιταμίνη Ε που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Το έχουμε καταστρέψει. Από 170 βαθμούς και πάνω, οι ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου πάβουν να υφίστανται. Γι' αυτό και λέμε, μην βάζεις εξ επαφής το ελαιόλαδο, π.χ. στο τηγάνι ή στην κατσαρόλα και να κάψει το λάδι. Βάλε πρώτα όλα τα υλικά του φαγητού που θέλεις να μαγειρέψεις και μετά βάλε και το ελαιόλαδο. Και πώς το τσιγαρίζεις? Ναι, νερό. Και πίστεψέ με, έχει πάρα πολύ ωραία γεύση, γιατί αναδεικνύεται το άρωμα του κρεμμυδιού και με τσιγάρο με νερό. Με τις πατάτες τηγανιτές όμως τι κάνεις? Δεν τρως τηγανιτές πατάτες. Θα τις αποφύγεις, θα τηγανίσεις την πατατούλα σου, απλά δεν θα χρησιμοποιήσεις το ελαιόλαδο αυτό για πάρα πολλές φορές. Ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προτηγανισμένες πατάτες που θέλουν λιγότερο. Όχι. Εκεί είναι ένα άλλο θέμα. Ή θα προσθέτεις κάθε φορά που θα τηγανίζεις. Η λατρεία της προτηγανισμένης πατάτας. Κάθε φορά που θα τηγανίζεις, προσθέτεις και μία μικρή ποσότητα, συμπληρώνεις δηλαδή πάντα στη συσκευή που έχεις το ελαιόλαδο. Συγκερνάς που λένε και στο χωριό. Ναι, συγκερνάς λοιπόν. Για να μην καταστρέφεις έτσι την δράση του ελαιολάδου. Αλλά και οι ξηροί καρποί που περιέχουν πολύ βιταμίνη Ε, δεν τους τρώμε καβουρδισμένους. Γιατί έχουμε χάσει τη βιταμινούλα αυτή σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Επίσης,
Ο ψευδάργυρος είναι ένα από τα ίχνοστοιχεία τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ στην καλή λειτουργία των τάφου λευκοκυττάρων. Είναι τα κύτταρα εκείνα που επιτίθενται σε ιούς και παθογόνα βακτήρια. Μας βοηθούν δηλαδή στο νοσοποιητικό μας. Πηγές ψευδαργύρου είναι το κρέας, τα αυγά, τα πουλερικά, τα θαλασσινά και το ψάρι. Έχετε παρατηρήσει τώρα κάτι? Ότι. Λείπει η βιταμίνη D. Όχι. Να την καλέσουμε. Πολλές βιταμίνες λείπουν. Ότι. Ας καλέσω τηλέφωνο. Τα τρόφιμα τα οποία έχω αναφέρει από τις βιταμίνες που είπαμε πριν μέχρι και το ιχνοστοιχείο, μέχρι και τον ψευδάργυρο, αναφερόμαστε συνολικά σε όλα εκείνα τα τρόφιμα τα οποία συνιστούν μια ισορροπημένη μεσογειακού τύπου διατροφή. Δεν εξαρτούμε τίποτα δηλαδή. Ακριβώς. Και το κρέας συμπεριλαμβάνουμε και τα ψάρια και τα πουλερικά και τα λαχανικά και τα φρούτα και τα όσπρια και τους ξηρούς καρπούς και τα φυτικά έλαια. Mm-hmm. Δεν έχουμε απορρίψει κάποια διατροφική ομάδα και τα γαλακτοκομικά. Οπότε, πού καταλήγουμε πάλι? Στο αιώνιο αυτό συμπέρασμα, το ότι όταν η διατροφή είναι ισορροπημένη και συμβαδίζει με τα στάνταρς της μεσογειακής διατροφής mm-hmm. και δεν δίνουμε έμφαση σε μια συγκεκριμένη ομάδα τροφίμων όπως θέλουν κάποιοι να, να περάσουν σαν μοντέλο καλύτερης δίαιτας, τότε ο οργανισμός και μπορεί να χάσει πολύ πιο εύκολα βάρος, αλλά και μπορεί να θωρακίζεται απέναντι σε θέματα ιώσεων και κρυολογημάτων γενικότερα. Να ρωτήσω κάτι, είχες πει κάποια στιγμή ή το είχα ακούσει από άλλον και είναι λάθος, ότι το κοτόπουλο δεν μας δίνει και πολλά θρεπτικά συστατικά, δεν μας προσφέρει και τίποτα ιδιαίτερο? Είναι ένα αλεύκομα το οποίο περιλαμβάνει ελάχιστες θερμίδες, mm-hmm. είναι μια καλή σχετικά πηγή πρωτεΐνης, ναι. Δεν είναι ότι καλύτερο όμως διατροφικά. Α, οκ, καλά το θυμάμαι. Αυτό. Λοιπόν. Όλο δεν το κοτόπουλο ή συγκεκριμένα κομμάτια? Ναι, υφτερούμε. Το κοτόπουλο γενικότερα. Μπορεί. Το κοτόπουλο το εγχωρίου, το κοτόπουλο, αυτό το οποίο και το μπούτι το ακόμα είναι άσπρο, δεν το συζητώ. Είναι καλά, αυτό είναι. Είναι μια τραγικό. Πηγή, μια απίστευτη. Αυτό ήθελα να πω πριν για την ποιότητα. Αυτό. Γιατί είναι, ποιότητα μπορεί του... να είναι μια μεσογειακή διατροφή, αλλά πρέπει να πέσει το βάρος τώρα στην ποιότητα της επιλογής. Πώς επιλέγουμε αυτό που θα φάμε. Ακριβώς. Δηλαδή, άμα συγκρίνεις το χωριάτικο κοτόπουλο, το οποίο σήμερα, ας πούμε, έφτιαχνα μια κοτόσουπα. Το κοτόπουλο για να βράσει έκανε 2,5 ώρες. Το κοτόπουλο του εμπορίου θα κάνει 45 λεπτά. Επίσης, το βλέπεις και από το χρώμα του πιλαφιού. Το κοτόπουλο του εμπορίου θα κάνει άσπρο πιλάφι, το κοτόπουλο του χωριού θα κάνει κίτρινο πιλάφι. Τη γεύση. Ακριβώς. Όπω, με στα κουβά. Πόσο καιρό να, να τελειώσω λέγοντάς σας ότι σε περίπτωση που δεν έχουμε προλάβει την ίωση και το κρυολόγημα, όπως η γογούλα μας, και παίρνουμε αντιβιωτικά, καλό θα είναι να προστατεύσουμε τη μικροβιακή χλωρίδα που υπάρχει στον οργανισμό μας, η οποία καταστρέφεται από τα φάρμακα. Προσθέστε στη διατροφή σας γιαούρτι, γι' αυτό και λένε και ο γιατρός μας ότι αν παίρνεις αντιβίωση, φάει και το γιαουρτάκι σου για να προστατεύσεις την μικροχλωρίδα που υπάρχει στον οργανισμό μας. Για να μην προκληθούν κυρίως ουρολοιμώξεις στις γυναίκες. Και μύκητες. Ακριβώς. Και με προβιωτικά ή ginger. Το ginger τώρα. Παντού είναι το ginger. Το βρεις, είναι παντού, είναι εύκολο να το βρεις το ginger. Λέω, ναι, εντάξει. Τι τυχαία είναι και αυτό. Όχι, σε όλα τα σούπερ μάρκετ υπάρχουν ρίζες. Ρίζες. Η ρίζα του κακού. Η ρίζα του κακού. Στην αποκατάσταση της φυσιολογικής μικροβιακής χλωρίδας. Και τέλος, φυσικά, να προσέχουμε πάρα πολύ στα θα πρέπει επίπεδα. Να πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω τζίντζερ γιατί παίρνω αντιβίωση, ας πούμε. Και γιαούρτι, αμέ. Κανονικά θα πρέπει να έχεις το ψυγείο σου. Να προσέχουμε. Πάντα υπάρχει στο ψυγείο μας λίγο τζίντζερ. Να προσέχουμε επίσης την μεταπίπεδα ενυδάτωσής μας, διότι συνήθως κατά το κρυολόγημα ή κάποια ίωση μπορεί να έχουμε παράλληλα και πυρετό, να κάνουμε και πυρετό. Ή να κάνουμε κάποιες τακτικές κενώσεις, mm-hmm. οπότε ο οργανισμός αφυδατώνεται. Προστατεύουμε τον οργανισμό από αφυδάτωση, πίνοντας τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα, για να κρατήσουμε σταθερά τα επίπεδα ενυδάτωσης του οργανισμού μας. Σωστά. Τι άλλα... Ναι. Καλά είσαι. Δεν με αφήνετε να μιλήσω και έχω μια καθυστέρηση σήμερα, ξαναλέω, μέχρι να πάει το μήνυμα στον εγκέφαλο αργή, γιατί υπάρχει όλο αυτό το σύστημα των μπουκωμένων. Έχουν επηρεαστεί. Τι θέλεις. Έχουν βροχή. Μόνο σήμερα, ναι, Κώστα. Μόνο σήμερα. Έχουν πάθει βροχύτατα και τα εγκεφαλικά και τα εγκεφαλικά. Ποιος δεν ήθελε ζέστη τόση ώρα. Ναι, γιατί εγώ και κρυώνω. Εγώ είπα για τη ζέστη. Ναι, αλλά εσύ μετά θα μου δώσεις συμβουλές για το πώς θα ξεπεράσω την πνευμονία. Καλά, δεν είπα να κάνει και τόσο. Θα σας αποχαιρετήσω εγώ σήμερα.
Άλλα υγρά που δεν επιτρέπεται να πίνουμε σε ένα κρύωμα. Δηλαδή. Αποφεύγουμε το αλκοόλ. Όπα, όπα, γιατί δεν θα. Κάτι έπιασε. Στον αέρα. Εννοώ αναψυκτικά αλκοόλ. Αναψυκτικά προκαλούν αφυδάτωση. Ωραία. Αλκοόλ προκαλεί αφυδάτωση. Το αλκοόλ. Το αλκοόλ, αποφεύγουμε λοιπόν τέτοιου είδους υγρά. Προτιμούμε την ενυδάτωση από το καθαρό γάργαρο νερό ή κάποια ροφήματα. Ακόμα και το νερό της βρύσης όμως είναι καλύτερο από το εμφιαλωμένο. Γιατί σωστά, σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να, όποιος θέλει. Γιατί είναι σε κίνηση και είναι καλύτερο το νερό να είναι σε κίνηση και να ρέει από το να είναι σε ένα βουκάλι σταθερό. Ό,τι και να έχει γίνει στη διάρκεια της συσκευασίας, αν σε προκτήθεται και σε διάφορα. Η βρύση μας μια χαρά είναι το νεράκι. Α, ναι, έχω. Λοιπόν, και να πω ότι μπορούμε να επιλέγουμε ροφήματα ή αφεψίματα τα οποία δεν έχουν όμως σαν βάση το τσάι. Ή αν πίνουμε τσάι, να μην πίνουμε πάρα πάρα πολύ τακτικά. Γιατί? Το τσάι συνήθως προκαλεί, όταν τα καταναλώνουμε, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις του ρεγίματος. Πέρα από αυτό, δηλαδή, άμα πίνουμε 3-4 τσάκια την ημέρα και νομίζουμε ότι θα γίνουμε πιο γρήγορα καλά, αυτά έχουν την τάση, αυτή η ποσότητα, να μας προκαλεί μια πολύ πιο έντονη εφυδάτωση. Αλήθεια. Από ότι ενυδάτωση τελικά. Μιλάς όμως για το τσάι, όχι για, τα βότανα που έχουμε εμείς εδώ. Για τα βότανα, για τη ματζουράνα, για τη μαλωτήρα, για το χαμομηλάκι, για όλα αυτά τα οποία μπορούμε να βάλουμε σε ένα μπρίκι να βράσουμε τα βότανα αυτά και να πιούμε το ζουμάκι, το ζουμάκι τους. Είναι πάρα πάρα πολύ καλά και ευεργετικά. Ίσα ίσα. Να βάλεις και κανέλα. Και επίσης δεν κάνει βεβαίως όλα μαζί από ό,τι έχω μάθει. Γιατί πρέπει μόρετε να κάνεις συγκεκριμένους συνδυασμούς για να έχεις καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι έχω διαβάσει, αλλά τι θα γίνει. Μερικά δεν συνδυάζονται. Η αλήθεια είναι ότι από μικρή η μαμά μου τα βάζει και τα βάζει σε ένα μεγάλο μπολ όλα μαζί και τα βράζουμε. Και εμένα η μαμά μου τα βάζει, ξέρετε, που στην καφετιέρα. Ή στην τσαγιέρα. Υπάρχει μια τσαγιέρα. Άρα, μεταλλική. Δεν είχαμε τσαγιέρα. Για την καφετιέρα. Γιατί χρησιμοποιούσαμε και πολλά. Μια τσαγιέρα λοιπόν, η οποία έχει το σχήμα κανονικά πως είναι μια τσαγιέρα με το στόμιο. Το πράσινο. Κατάλαβε τώρα, ήθελε και η κυρία Αντρούλα να μα πει ότι είχε και τσαγέρα στο σπίτι του. Εν τω μεταξύ, το ξέρετε, είναι it's a tea time τώρα, το ξέρετε. It's a tea time. Αν ήμασταν στο Λονδίνο, θα είχαμε και εδώ πέρα τσάι. Με ένα μικρό μπισκοτάκι. Την άλλη φορά που θα καλέσουμε τον George. Του Μαυρίδη. Θα έχουμε και προσφέρουμε τσάι. Το ανάλογο τσάι να πούμε. Θα το πούμε, θα πει μόνο ένα, μην σε αφιδατώσουμε μέχρι να φύγει. Μην μπλακωθεί τα τσάκια και το έχουμε και κρίμα στο λαιμό μα. Νίκη Ανδρουλέξη, Ανδρέα Παπανδρέου 36 και στον πρώτο όροφο, στο τηλέφωνο 28210 45 403, πήγα να πω άλλο τηλέφωνο. και στο mail andrulakidiet@yahoo.gr. Όπου μπορούν να μου στέλνουν και ερωτήσεις, απορίες, προβληματισμούς, ενστάσεις. Ακόμα και προτάσεις για θέματα που θέλουν να παρουσιάσουμε στην εκπομπή. Οτιδήποτε θέλουν να. Και για ενημέρωση για το διαγωνισμό που γίνεται. Έτσι. Και να συμπληρώσω και να τελειώσω μάλλον λέγοντας, και αυτό θα το λέμε παιδιά κάθε εβδομάδα από την εκπομπή και από τη στιγμή που μου δίνετε το βήμα να το λέω, ότι επειδή η καιρή είναι και λίγο περίεργη και πάρα πολλοί προσπαθούν να υποτίθεται βοηθήσουν το κοινό δίνοντας τους διατροφικές συμβουλές που ίσως και να μην είναι τελικά όμως για το σκοπό αυτόν, αλλά να είναι για καθαρά κερδοσκοπικούς σκοπούς, να σας πω και να συμβουλέψω το κοινό που μας βλέπει τουλάχιστον, ότι ας προτιμούν τις συμβουλές να τις λαμβάνουν από ανθρώπους που είναι ειδικοί, που έχουν σχέση με το αντικείμενο. Από διατροφολόγους. Δηλαδή. Από διατροφολόγους, διαιτολόγους που έχουν τις αντίστοιχες γνώσεις. Καταρχάς που έχουν πτυχίο και όχι αυτοί που απλά δηλώνουν την διατροφολόγια. Που έχουν πτυχίο, καλές και ειδικότητες των γιατρών, καλές και ειδικότητες των συμβούλων ευεξίας και οτιδήποτε, όπως λέγονται τέλος πάντων. Όμως ο κάθε ένας θα πρέπει να ασχολείται με το δικό του αντικείμενο και μόνο. Η επιστήμη της διατροφής είναι μια επιστήμη η οποία καθημερινά έχει νέα δεδομένα. Πιστέψτε με, κανένας γιατρός δεν θα καθίσει να ασχοληθεί τόσο λεπτομερέστερα όπως ένας διαιτολόγος πάνω στον κλάδο του. Άρα οι γνώσεις ενός διαιτολόγου συνεχώς ανανεώνονται μέρα με τη μέρα με τις νέες μελέτες και έρευνες. Και καλό θα είναι όπως για την προστασία της υγείας μας. Και εσείς δεν θα κάνετε διάγνωση του τι έχει, ας πούμε, κάποιος. Σε καμία των περιπτώσεων. Όπως θα στείλουμε έναν ασθενή πελάτη μας στον γιατρό, τον αντίστοιχο, αν δούμε ένα θέμα με το θυροειδή. Δεν μπορώ να του προτείνω εγώ τι κάτι θα πάρει. Σωστά. Με την ίδια λοιπόν λογική, μην δέχεστε ακόμα και από γιατρούς, ακόμα και από ενδοκρινολόγους, εξειδικευμένες συμβουλές. Εξειδικευμένα διαιτολόγια. Εδώ ζητάνε από γυμναστές, πόσο μάλλον από γιατρούς. Έτσι. Εάν δεν υπάρχει ένα πτυχίο
Το οποίο φυσικά θα έχει αποδείξει και τη γνώση τους ό,τι αφορά το τομέα της επιστήμης της διατροφής. Σωστά, γιατί και ένα πτυχίο από μόνο θα το λέμε συνέχεια, γιατί παρατηρώ κάποια φαινόμενα τέλος πάντων και από γιατρούς και όχι μόνο στο θέμα Χανιά, Κρήτη, αλλά γενικότερα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε ποιους πρέπει να εμπιστευόμαστε και ποιους πρέπει να ακούμε για τα συγκεκριμένα και προβλήματα που μας απασχολούν. Να απευθυνόμαστε για κάθε τι. Ακριβώς. Η εξειδίκευση είναι ότι καλύτερο κατά κύριο λόγο για την υγεία μας. Δεν είναι ένα θέμα τι φόρεμα θα φορέσω. Αφορά την υγεία μας την ίδια. Μάλιστα. Ωραία μας τα είπες και σήμερα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τουλάχιστον να προλάβουμε το επόμενο κρυολόγημα. Έτσι. Ευχαριστούμε τους Μύρους Κρήτης και το Πρίμα που ήταν και φυσικά σήμερα μαζί μας. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο. Στις 5. Εδώ, στην τηλεόραση και στο κόκκινο.